Όταν η Περντογάν φτάνει στο Χατάι για να δει από κοντά τις επιχειρήσεις ανάκαμψης που έχουν ξεκινήσει στην περιοχή μετά το φωνικό σεισμό. Μαζί του Ντεβλέτ Μπαχτσελή στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά την καταστροφή. We wish God's blessings on all of our brothers and sisters that we have lost, and we wish our condolences to their families, and we wish a speedy recovery to the injured. He also visited a center for Turkey's disaster agency, AFAD. Later, President Erdogan will visit Kahramanmaraş, another province that was badly affected by the quake and where rescue and relief operations are still continuing. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών πραγματοποιεί αυτοψία στις πληγήσεις από τον σεισμό περιοχές της Τουρκίας. Δίπλα στον Τούρκο ομολογό του ανακοινώνει νέο πακέτο βοήθειας ύψους 100 εκατομμυρίων προς την Τουρκία. This is going to be a long-term effort. The search and rescue, unfortunately, is coming to an end. The recovery operation is on. And then there'll be a massive rebuilding effort. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ευχαρίστησε τον Άντονι Μπλίνκεν για τη βοήθεια της Ουάσιγκτον μετά το σεισμό, τονίζοντας ότι δεν χρειάζονται φυσικές καταστροφές για να βελτιωθούν οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις. It's hard to put into words. Countless buildings, communities, streets, damaged or fully destroyed. Για το θέμα της Τουρκίας και την ανάγκη στήριξης των σεισμόπληκτων μίλησε από τις Βρυξέλλες και ο Νίκος Δένδιας. Λυπάμαι να πω ότι πρόκειται για μια βιβλική καταστροφή, πρωτοφανή, και κατά συνέπεια χρειάζεται μια τεράστια βοήθεια και μια τεράστια στήριξη. Και όσο οι επιχειρήσεις διάσωσης φτάνουν προς το τέλος τους, δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν βρίσκονται ισορροί χιλιάδων πολιτών. Τα μάτια στραμμένα στην επόμενη μέρα, χωρίς να λείπουν οι φωνές που κατηγορούν την κυβέρνηση ότι άργησε να βοηθήσει τους πληγέντες και να αναλάβει δράση. Aslında hazırlığımız İstanbul depremiydi Ahmet Hakan Bey. Yani İstanbul depremiyle karşı karşıya kalırsak milletimize nasıl ulaşırız, nasıl yardımcı oluruzun hep hedeflememizin bu olduğunu ortaya koyduk. Fakat Kahramanmaraş hattı da yani bu Doğu Anadolu fay zonu da fay alanı da bizim için önemli alanlardan bir tanesi. Από τη σεισμική δόνηση καταστράφηκε και ο Ορθόδοξος Ναός της Παναγίας στο Χατάι που υπολογίζεται ότι είναι περίπου 700 ετών. Kilisemiz 3 sene önce restore oldu. Ama maalesef deprem çok şiddetliydi. Yıktı yani. Çok zarar verdi köye. Çatılarımız uçtu. Ondan sonra bazı evler. Και όλα αυτά όσο εκείνοι που επέζησαν αναρρώνουν στα νοσοκομεία, προσπαθώντας να αφήσουν πίσω τους τον εφιάλτη που έζησαν. Kıyamet kopuyor zannettim ben. Çıkmaya çalıştık. Çıkamadık. Evin yıkıldığını hissettik. Çocuklarım da vardı. Dedim köşelere kaçın, saklanın dedim oğlum. Ama kaçamadık, kapının önünde yığıldık.